Κάτι γερμανογαλλική εισβολή εκδηλώνεται το κίνημα της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν μεσολαβούσε ο στρατηγός Αράη, Γάλλος διοικητής της Θεσσαλονίκης, το κίνημα θα αναλαβούσε κατά την εκτίμηση του Βασιλικά σου. Στις 26 Φεβρουαρίου του 2016 ο Βενιζέλος σχηματίζει προσωρινή κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο και από τούτε και στο εξής οι σύμμαχοι επιδίδονται σε έναν αγώνα για να τον επιβάλλουν ως πρωθυπουργό ολόκληρης της χώρας, φτάνοντας ακόμη και σε ακραίες ενέργειες όπως ο ναυτικός αποκλεισμός της Αθήνας, τις οποίες ο συγγραφέας εξιστορεί. Τα γεγονότα είναι γνωστά από την ιστορία, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η εκτίμηση του συγγραφέα ότι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη προσφερόταν πάντα από τον Βενιζέλο ως αντάλλαγμα προκειμένου να έχει εδαφικά κέρδη στην Μικρά Ασία. Η εκτίμηση του συγγραφέα είναι πως τέτοια ανταλλάγματα δεν επρόκειτο να δοθούν στον Βενιζέλο, αλλά και αν του ευήδοντο η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να τα διατηρήσει. Οι Βούλγαροι ήθελαν πάντα να έχουν διέξοδο προς τη θάλασσα δια της Ανατολικής Μακεδονίας και αυτή την επιθυμία τους εκμεταλλεύονταν οι σύμμαχοι της Αντάτ προκειμένου να τη δελεάσουν να μπει στον πόλεμο στο πλευρό τους. Λίγο πολύ, αυτό ήταν το πολιτικό πλαίσιο. Ο συγγραφέας, όπως καταλάβετε, μάλλον στέκεται κριτικά στο Βενιζέλο και τις επιλογές του. Τελειώνοντας, θα απασχολήσω λίγο για τις μαρτυρίες να πω. Ας έρθουμε τώρα στις μαρτυρίες για τα βασανιστήρια τα οποία υπέστησαν οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας από τους Βουλγάρους. Όπως θα θυμάστε, δύο ήσαν οι κρίσιμες περίοδοι. Από τις 5 Αυγούστου του 2016, οπότε οι Γερμανοί χωρίς η Ελλάδα να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον τους εισέβαλαν και κατέλαβαν την Ανατολική Μακεδονία, και η περίοδος από τις 15 Ιουλίου του 2017 που η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο ως το Σεπτέμβριο του 2018, οπότε ο Γερμανικός και ο Βουλγαρικός στρατός ηθήθηκαν από τις συμμαχικές δυνάμεις και τον Ελληνικό στρατό. Μερικοί από τους κατοίκους των Σερών επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την πόλη, αλλά αυτό στάθηκε δυνατόν μόνο τις πρώτες ημέρες μετά την κατάληψή της. Με την ανατίναξη της υδροδρομικής γέφυρας του Στριμώνα και του Αγκίτου από τους Ακρογάλους, οι περισσότεροι Σεραίοι και οι χωρικοί της Πέτρου μείνανε πιασμένοι μέσα στην παγίδα που έστησε η τύχη για να υποστούν τα πάντινα κατά τη διάρκεια της νέας αυτής βουλγαρικής κατοχής. Οι ευκολότεροι κάτοικοι των Σερών εγκατέλειψαν την πόλη. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, του οποίου τη μαρτυρία παραθέτει ο συγγραφέας, γράφει. Επί έναν περίπου μήνα ουδέν το έκτροπον συνέβη. Μετά ταύτα όμως, υπό του φρουράκου της πόλεως Γεωργίεφ, συνέβησαν τόσα έκτροπα εις βάρος των δυστυχών κατοίκων της πόλεως, ώστε να αδυνατεί της να περιγράψει. Πιέσεις, φυλακίσεις, κλοπέ, μεταβασάνων, ληστείε, τρομοκρατία, εν ενή λόγω και βασανιστήρια μεσαιωνικά εις βαθμών απερίγραπτων και πάντα ετελούντο ουχή διαλόγου στρατιωτικούς, αλλά προς χρηματισμόν των διοικούντων την πόλη αξιωματικών ή την εσκυριολεκτικώς εγύμνωσαν και κατεβασάνισαν τους ευπορότερους κατοίκους. Οι μαρτυρίες είναι πιστικότατες για το ότι ο λόγος των βασανιστήριων ήταν ο χρηματισμός, αλλά και η εκδίκηση για την ήττα που υπέστησαν στο Βαλκανικό πόλεμο οι Βούλγαροι. Συλλήψεις γίνονταν καθημερινά και με διάφορες προφάσεις και η αποφυλάκηση μόνο με την καταβολή από τα θύματα λιρών και χρηματικών ποσών. Μετά την κήρυξη του πολέμου, το πρόγραμμα εξόντωσης περιλάμβανε ξυλοδαρμό κάθε πρωί κατά την έξοδο των ομήρων από τα άθλια παραδείγματα, συνεχή εργασία από τις 5 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, ελεγχόμενη ασυτεία, δολοφονίες εν ψυχρό. Η πείνα είχε θερήσει τους Σεραίους κατά τη διάρκεια του χειμώνα 16-17. Τα ίδια και χειρότερα καταγράφουν στις εκθέσεις τους και οι επιτροπές. Δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλα σε αυτή την παρουσίαση. Έχει ενδιαφέρον όμως να επισημανθεί μία παράγραφος από την πρώτη καταγραφή της περιοδίας από την έκθεση της Πανεπιστημιακής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε, λέει η έκθεση, η προσχεδιασμένη και συστηματική λεντασία των κατοικιών από τις βουλγαρικές στρατιωτικές αρχές. Κτηνώδεις ξυλοδαρμοί. Μοίραζαν έναντι υψηλού αδικήμου ξεροκόμματα αναμεμειωμένα πολλές φορές με στόχο και τσιμέντο, ικανά μόνο να θρέψουν μικρών πτηνών. Αξιωματικοί και στρατιώτες έκλεβαν και αυτά ακόμη τα ξεροκόμματα και τα μεταπολούσαν στους δυτικείς κατοίκους σε μυθώδεις τιμές. Ο επιβαλλόμενος από τις βουλγαρικές αρχές κατοχής μνημός είχε διπλό στόχο. Την εξολόθρευση των Ελλήνων κατοίκων και την αναγκαστική μετανάστευση του γεωργικού κυρίως πληθυσμού στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης Σόφιας, η Ανατολική Μακεδονία έπρεπε να αδειάσει από τους Έλληνες κατοίκους της, όπως ακριβώς είχαν κάνει λίγα χρόνια νωρίτερα με τους Έλληνες κατοίκους της Ανατολικής Ρωμιλίας. Το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, είναι γεμάτο με μαρτυρίες για τα βασανιστήρια από αδιαφυσβήτητους μάρτυρες. Περιλαμβάνει επίσης αξιολογότατο υλικό από επίσημα κείμενα των πολιτικών πρωταγωνιστών, χρήσιμα για να σχηματίσει κανείς τη δία αναδίκηση. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί, γιατί όποιος αγνοεί ή δυσμονεί την ιστορία του, υποθηκεύει το μέλλον του, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ.